αγώνα, έτσι δεν είναι, κύριε Γλωσσότη? Ναι, ακριβώς. Και ήταν και χωριζόταν σε τρία μέρη. Βλέπουμε τις εικόνες από το τεχνικό έλεγχο. Αυτό νομίζω ότι είναι το αυτοκίνητο του Μπιαζόν και το αυτοκίνητο του Άλεν. Πώς ήταν η φετινή δομή του Ράλι Ακρόπολης, πώς το σχεδιάσατε, κύριε Γλωσσότη? Επειδή ακριβώς το Ράλι Ακρόπολης τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια είχε μια δομή κάπως ξεπερασμένη, γι' αυτό το λόγο ακριβώς θελήσαμε τον αγώνα να τον κάνουμε πιο μαζεμένο. Δηλαδή θα πει με λιγότερα χιλιόμετρα, αλλά να μην είναι και λιγότερο αγωνιστικός. Δηλαδή επίσης αγωνιστικός με λιγότερα χιλιόμετρα, με λιγότερα χιλιόμετρα γενικά. 1910 χιλιόμετρα λοιπόν ήταν τελικά μετά από κάποιες τροποποιήσεις ο αγώνας, 39 ειδικές διαδρομές, μήκους 581 χιλιόμετρων. Αυτό άρεσε στους οδηγούς? Η ερώτηση απευθύνεται βέβαια και στον Γιώργο τον Μοσκού και στον Κώστα του Φερτάκη. Γιώργος, ακούμε. Εγώ πιστεύω ότι ένα ράλι Ακρόπολης πρέπει να είναι και σκληρό και γρήγορο. Υπήρχε βέβαια διαφορά από το προηγούμενο ράλι Ακρόπολης στο φετινό ράλι Ακρόπολης, αλλά πιστεύω και πάλι ότι δεν ήταν τόσο σκληρό όσο διαφημίστηκε ότι είναι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει ακόμα σκληρότερο. Και ο Κώστας τι λέει, ο Κώστας Φερτάκη? Εγώ νομίζω ότι το ράλι Ακρόπολης ξεκίνησε με μια ωραία εικόνα να γίνει ένα σκληρό ράλι, να ξαναπάρει την παλιά του έγκλη. Αλλά την τελευταία στιγμή, λόγω των κανονισμών της FISA και των τροποποιήσεων, δεν υπήρχε χρόνος να γίνει ο στόχος αυτός τελικά. Παρ' όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, ήταν ένα καλό ράλι, το οποίο παρόλο ότι μειώθησαν τα χιλιόμετρα, δεν έπαψε να είναι ένα ράλι Ακρόπολης. Αυτό νομίζω ίσως είναι το πιο θετικό, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή κάτι που ξέρουν οι φίλοι του αυτοκινήτου, που βλέπουμε το αυτοκίνητο του σαλόνι εδώ, ότι τα αυτοκίνητα έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα, ότι τα αυτοκίνητα έχουν πραγματικά αποκτήσει ένα καινούριο ρυθμό στους αγώνες ράλι και κυρίως ότι ήρθε η στιγμή μετά από τα πολλαπλά ατυχήματα, αυτό πρέπει να το πούμε, να επέμβει, αν θέλετε, η Διεθνής Ομοσπονδία και να βάλει σε κάποια καλούπια όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Τώρα, το αν αυτό είναι σωστό ή κατά πόσο σωστό είναι, για να είμαστε πιο ακριβολόγοι, θα το δείξει νομίζω ο χρόνος. Μόνο έτσι μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση για το τι ακριβώς θέλουμε. Τα αυτοκίνητα έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα, 400 ήπη δεν είναι εύκολο και παραπάνω. Δεν είναι εύκολο να κρατηθούν στον δρόμο. Να και ο νικητής, ο Φιλανδός 27 χρονών, Γιούχα Κανκούνεν, έχει κερδίσει 4 αγώνες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτός ίσως είναι ο πιο ευχαριστημένος οδηγός του αγώνα, όχι μόνο γιατί το κέρδισε, αλλά γιατί προηγείται στην βαθμολογία και γιατί οδηγεί την κούρσα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετά από 6 αγώνες. Μας μένουν άλλοι 6 αγώνες. Να θυμίσουμε ότι έχει γίνει το Μόντε Κάρλο. Εδώ βλέπουμε και έναν άλλον ευχαριστημένο, τον πρώτο Έλληνα οδηγό, τον Στράτη Σίν, ο οποίος, να το ξαναπούμε, δεν μπόρεσε σήμερα να είναι κοντά μας, αν και νομίζω ότι θα το ήθελε πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Νομίζω πως ναι. Ο Στράτη Σίν, λοιπόν, είχε την τύχη με το μέρος του και χαμογελάει εκεί ευτυχισμένος, καθισμένος σε μια αυτοκρατορική πολυθρόνα. Έλεγα ότι έχουν γίνει οι αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το Μόντε Κάρλο, το Σουηδικό, το Πορτογαλίας, η Κορσική. Όχι, το Σαφάρι ή Κορσική, τρεις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Ο Γιούχα Κανκούνεν ήταν συγκρατημένος στην εκκίνηση, ερχόταν για πρώτη φορά και ευκαιρία είναι εδώ στην εκκίνηση να δούμε τα πρόσωπα των οδηγών, την ελαφρά τους αγωνία. Γιώργο, πώς νιώθει κανείς σαν οδηγός όταν ξεκινάει ο Μαρκού Άλεν ένα δύσκολο ράλι Ακρόπολης? Εσύ καταρχήν πώς έχεις ξεκινήσει? Έχω ξεκινήσει περίπου 16 Ακρόπολης. 16, μάλιστα. Και η αγωνία μου είναι πάντα ίδια. Είναι μέχρι να ξεκινήσεις. Ανέβεις τη ράμπα και να σου δώσουν τη σημαία να ξεκινήσεις. Από εκεί και πέρα τα ξεχνάς όλα. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Τα ξεχνάς όλα. Και ο πρόεδρος του ΕΟΤ, ο καθηγητής κ. Λαζαρίδης, δίνει εκκίνηση στο σαλόνι που κατεβαίνει από τη ράμπα. Ο Σαλόνεν, να θυμίσουμε, είχε κερδίσει πέρσι τον αγώνα και πέρσι και τον παγκόσμιο τίτλο. Λέτε να γίνει φέτος το ίδιο με τον Κανκούνεν? Τι λέει ο κ. Γλουσσότης? Έχει μεγάλες πιθανότητες, διότι πράγματι είναι ένας πολύ καλός και πολύ γλίγορος οδηγός. Και εξάλλου αυτή τη στιγμή προηγείται στο πρωτάθλημα. Να θυμίσουμε ότι ο αγώνας ήταν μια μάχη, όπως ακριβώς την προέβλεπαν οι
πιο προχωρημένη μεταξύ των ομάδων της Peugeot, της Lancia. Ερωτηματικό ήταν η Ford, η οποία φέτος ξανάρθε, πέρσι μάλλον με το RAC, ήρθε πίσω στους αγώνες μετά από μια σύντομη διακοπή. Και να θυμίσουμε επίσης ότι δεν ήρθε η Audi τελικά, και ερωτηματικό ήταν και πώς πάνε στις κομμάτινες διαδρομές τα καινούργια αυτοκίνητα της FIA. Εδώ βλέπουμε το αυτοκίνητο του Στρατισίνο με τον Κώστα. Όχι, είναι ο Γιώργος, το 12. Ναι. Μια από τα αυτοκίνητα, το 16 θα το δούμε, είναι ο Στρατισίνο. Κώστα, τι ειδική προετοιμασία είχατε κάνει, τι δοκιμές είχατε κάνει για το φετινό αγώνα? Καταρχάς, ξεκινήσαμε να περάσουμε τις καινούργιες διαδρομές, να τις γράψουμε, όπως λέμε εμείς, μέτρο προς μέτρο, να ξαναπεράσουμε, να τις ξανατσεκάρουμε, να είμαστε σίγουροι για τις σημειώσεις μας ότι είναι σωστές, και από εκεί και πέρα ετοιμαστήκαμε για τον αγώνα. Ωραία. Να ακούσουμε τώρα τον Παντιά Ζαχαριάδη, που ήταν στην ειδική, την πρώτη ειδική του αγώνα, τον Ιμητό, μια ειδική διαδρομή που ήταν αρκετά σκληρή και που έδειξε τα δόντια του το Ακρόπολης αμέσως από την αρχή, έτσι δεν είναι? Ναι, θεωρείται από τις πιο δύσκολες ειδικές. Είναι μια μεγάλη δοκιμασία για οδηγούς αλλά και για τα αυτοκίνητα. Χαρακτηριστικό της η σκόνη και οι πολλές δύσκολες στροφές με δύσβατα σημεία. Σε αυτή την ειδική είχαμε πολλά σκασμένα λάστιχα αλλά και αρκετές εγκαταλείψεις, περίπου 6 τον αριθμό. Οι οδηγοί προσπάθησαν πολύ να προφυλάξουν τα αυτοκίνητά τους σε αυτή την ειδική. Βλέπουμε εδώ ένα χαρακτηριστικό κομμάτι. Ναι, λέει πεσκασμένο λάστιχα και βλέπω τον Γιώργο τον Μουσκού και άλλαξε λίγο η φυσιογνωμία. Τι ακριβώς συνέβη στον Ιμητό, Γιώργο? Είχαν δύο λάστιχα, ένα μπροστινό δεξί και ένα πισινό αριστερό. Ναι, θα το δούμε αυτό σε λίγο, θα παγώσει η εικόνα ακριβώς σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε τον Άλερ, τώρα βλέπουμε το πεζό του Κανκούνεν, είναι αυτό? Ναι, είναι ο Γιούχα Κανκούνεν. Είχε αρκετά καλά σε αυτή την ειδική. Πρέπει να πούμε ότι την ειδική την πήρε ο Κρούντελ, ο Κάλε Κρούντελ, ο Σουηδός, με Ford RS. Την προηγούμενη μέρα, κάνοντας δοκιμές, κάηκε το αυτοκίνητό του από ραχυκύκλωμα. Και μας κατατρόμαξε όλους, γιατί δεν ξέραμε και τι θα επακολουθήσει αυτά τα ατυχήματα απαραίτητα. Και το μάξι όχι μόνο τους οργανωτές, αλλά και πολύ κόσμο. Ο Κρούντελ με τη Ford ήταν νομίζω και η πρώτη φορά που κέρδισε σε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος ειδική διαδρομή, γιατί και στο RAC και στους υπόλοιπους αγώνες και στην Πορτογαλία ήταν πιο συγκρατημένη. Έτσι δεν είναι, κύριε Γλωσσότη? Ναι, πράγματι πήγε πολύ καλά στο ράλι Ακρόπολης, κάποια στιγμή ήταν και μπροστά, αλλά μετά είχε την ατυχία. Αλλά το ράλι Ακρόπολης δικαιώνει τη φήμη του, που λέει ότι αν δεν έχεις εμπειρία πάρα πολύ μεγάλη. Ήδη ακούσαμε τον Γιώργο τον Μοσκού να μιλάει για 16 εκκινήσεις. Πόσους τερματισμούς, Γιώργο? Για να μην λέει, δεν έχω καθίσει να τους συγκεντρώσω, πρέπει να είναι γύρω στους 11, 10, περίπου. Μάλιστα. Ο δεύτερος ήταν ο Μάσιμο Βιαζόν με το νούμερο 8 και με το νούμερο 9 είναι ο Μπρούνο Σάλβι. Και αυτός πρέπει να έχει ένα κλαδαρισμένο λάστιχο. Και αυτός έχει κλαδαρισμένο λάστιχο. Μάλιστα. Κώστα, πώς όταν κάποιος έχει ένα κλαταρισμένο λάστιχο και μείνει μέσα στην ειδική διαδρομή, τι ακριβώς, τι πιθανότητες έχει, τι περιθώρια, τι επιλογές έχει? Εξαρτάται σε ποιο σημείο της ειδικής διαδρομής έχει το κλαταρισμένο λάστιχο και πόσο μεγάλη είναι η ειδική διαδρομή. Διότι και εμείς είχαμε δύο κλαταρισμένα λάστιχα. Να φαίνεται εδώ που είναι του Γιώργου. Του Γιώργου είναι το λάστιχο εδώ. Αλλά τα είχαμε στα τελευταία 500 μέτρα της ειδικής διαδρομής, που δεν υπήρχε λόγος να κάτσουμε να αλλάξουμε λάστιχο. Εάν τα λάστιχα ήταν στην αρχή της ειδικής διαδρομής, η οποία θα ήταν περισσότερο από 5-6 χιλιόμετρα, ίσως να εξυπηρετούσε για να φυλάξει κανείς και το αυτοκίνητό του από άλλες πιθανόν ζημιές, να είναι να το αλλάξει Γιώργο, το λάστιχο. Κώστα μου, να σε διακόψω, ο Γιώργος κοιτάει σκυθροπός το αυτοκίνητό του, είναι ίσως από τις λίγες φορές. Και αυτό είναι ένα άλλο, ένα φύγιο. Έχουμε μια εγκατάλειψη, είναι ο Del Pozzo νομίζω. Πόσο, ναι. Del Chocco. Γιώργο, τι επιπτώσεις έχει αυτό για τη συνέχεια, εκτός από την ηθική, το ότι σου σπάει το ηθικό όταν έχεις δύο λάστιχα, βέβαια, είναι πρόβλημα. Να σου πω, τα δύο λάστιχα αυτά ίσως ήταν η αιτία της επόμενης ζημιάς που έπαθα στη δεύτερη ειδική διαδρομή. Αυτό ακριβώς θέλω να ακούσω. Για στέρισε, να... καθυστέρησε μέσα στην ειδική πάνω από 10 λεπτά. Γι' αυτό ήταν το σημαντικότερο ίσως.
ότι όταν κάποιος αντιμετωπίσει πρόβλημα... Μάλιστα. Εδώ οι θεατές, εσείς που είστε αλυτάρχης κύριε Γλωσσόνη, να εδώ βλέπουμε τον Χάζρι, τον Άλ Χάζρι, Άλ Χάζρι από το Κατάρ, όπου φυλάει το αυτοκίνητό του, είναι μάλλον μια λεπτή κατασκευή, δεν ταιριάζει τόσο στα χώματα όσο τουλάχιστον τα υπόλοιπα, γιατί πρέπει να πηγαίνει πάρα πολύ φυλαγμένο. Βέβαια, πέρσι πέμπτος, φέτος τέταρτος, πρέπει ο Χάζρι να είναι πολύ ευχαριστημένος. Ναι, νομίζω, Παύλο, με συγχωρείς ότι ο Άλ Χάζρι είχε πρόβλημα με την ανάρτησή του στον ίνιτο και γι' αυτό ακριβώς μας καθυστέρησε και εμάς, όπως σε λίγο τώρα να είμαστε, που είμαστε μέσα στη σκόνη και σταματάμε γιατί δεν βλέπουμε πού να πάμε. Στρατής είναι ο Φερτάκης με το νούμερο 16. Πραγματικά φαίνεται ότι ψάχνετε το δρόμο. Η σκόνη είναι το. Παρά το γεγονός ότι δόθηκε το δίλεπτο, έτσι. Ναι, βεβαίως, ναι. Τον είχαμε πλησιάσει πάρα πολύ γιατί είχε πρόβλημα με την ανάρτησή του. Μάλιστα. Και εδώ είναι το τρίτο αυτοκίνητο της ομάδας σας, ο Κύπριος Βαχάντες Γιάν. Θα πρέπει να κάνουμε ειδική μνήμα για τον σκληροτράχυλο Βαχάν που έρχεται για πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, φορά. Έλεγα προηγουμένως ότι αν δεν έχεις εμπειρία στο Ράλι Ακρόπολης δεν είναι δυνατόν ποτέ να καταφέρεις τίποτα το εξαιρετικό. Και να εδώ το παράδειγμα της Citroën BX που ήρθε με το τετρακινητήριο, το πολύ ωραίο αυτοκίνητό τους, αλλά στα χώματα δεν τα πήγε τόσο καλά, εγκατέλειψε νωρίς. Ένας Κόντα θα την περάσει τώρα ακριβώς στην πρώτη ειδική του ημιτού. Μετά τον ημιτό είχαμε τον Όσιο Μελέτιο, την ειδική διαδρομή του Όσιου Μελέτιο. Εκεί ήταν, τη βλέπουμε κιόλας, ευχαριστούμε τον κύριο Πισίμ. Ήταν ο Δημήτρης Οστάμου. Ο Όσιος Μελέτιος ήταν μια καινούργια ειδική διαδρομή, όπου ήταν και γρήγορη, αλλά χαρακτηριστική για τα λάστιχα. Ή κάνω λάθος? Ναι, γιατί και εδώ είχαμε προβλήματα με τα λάστιχα. Είδαμε τον Σαλόνεν να περνάει. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ειδική είναι 25 χιλιόμετρα. Χώμα χαρακτηριστικό της και αυτής της διαδρομής, η ανάβαση στο μεγαλύτερο μέρος. Εδώ βλέπουμε τον Μαρκού Άλεν, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, και τον Μπλόγκβιστ, ο οποίος κέρδισε αυτή την ειδική διαδρομή με χρόνο 13 και 17. Έλεγα ότι είχαμε και εδώ πολλά προβλήματα με τα ελαστικά και νομίζω, Κώστα, είχατε και εσείς ένα κλατισμένο ελάστικο προς το τέλος. Ένα κλατισμένο λάστιχο, αλλά επειδή ήταν 500 μέτρα περίπου πριν το τέλος, δεν μας καθυστέρησε πολύ. Και γι' αυτό προτιμήσαμε να τερματίσουμε έτσι παρά να κάτσουμε να το αλλάξουμε. Εδώ είδαμε τον Γιώργο Μοσχού να περνάει μπροστά μας και αυτός είναι ο Άλ Χάζρι. Πέρασε πάρα πολύ ωραία και γρήγορα. Και να διακόψω για λίγο να θυμίσω ότι οι ειδικές διαδρομές διαφέρουν από τις απλές το ότι είναι κλειστές στα υπόλοιπα. Μην λοιπόν πάτε στον Όσιο Μελέτιο. Κάποιος σκεφτεί για να μιμηθεί αυτά που βλέπει, θα πρέπει να το ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Τώρα βλέποντας το Σκόντα αυτό, να θυμίσω ότι οι φίλοι μας, οι Ανατολικοί μας, έρχονται κάθε χρόνο, κύριε Γλωσσότη. Το αγαπούν το Ακρόπολης. Να και ο Τζίγκερ με τον Κώστα του Στεφανή. Ναι, πράγματι, Παύλο, έρχονται πάρα πολλά χρόνια και οι Ρώσοι και όλοι οι Ανατολικοί. Και βλέπουμε σε επανάληψη τις πέτρες που τρώνε τώρα, τις τρώνε στο κεφάλι οι θεατές, οι οποίοι δεν κάθισαν σε σωστή θέση. Εδώ βλέπουμε την ανάβαση που έλεγα ήταν χαρακτηριστικό αυτής της διαδρομής. Μάλιστα. Να φύγουμε λοιπόν από τον Όσιο Μελέτη. Θα πρέπει να θυμόμαστε κάθε τόσο την τουριστική προβολή της χώρας, κάτι που και εμείς από εδώ επιδιώξαμε, αλλά και που όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία και οι ξένοι συνάδελφοι που ήρθαν επιδίωξαν να προβάλλουν τη χώρα σαν τουριστικό μέρος. Μπήκαμε όμως στην ειδική διαδρομή της Ναυπάκτου, όπου έχουμε τέσσερις κάμερες και τον Τάσο τον Πισίμ ήταν εκεί για να μας δώσουν αυτές τις πολύ όμορφες και χαρακτηριστικές εικόνες του 33ου Ράλι Ακρόπολης. Εδώ βλέπουμε τον Σαλόνεν που πάει πάρα πολύ όμορφα και που τελικά δεν κατάφερε να τερματίσει από μηχανική βλάβη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια που κάνει ο οδηγός και μόνο όταν έχει κανείς την ευχέρεια να το παρακολουθήσει όπως και εμείς όλο το κομμάτι αυτό της δύσκολης ειδικής διαδρομής των 10 χιλιόμετρων. Θα ήθελα να συμπληρώσω και εγώ, βέβαια, Παύλο, ότι η προσπάθεια δεν είναι μόνο του οδηγού, είναι και του συνοδηγού. Και είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια του συνοδηγού. Αυτό θα νομίζω πως, έτσι όπως το είπες αυτό με τα Κώστα, ότι
το είχαμε προσχεδιασμένο. Όχι, δεν ήταν προσχεδιασμένο. Γι' αυτό ελέγχθη έτσι. Έχει κάθε λόγο να το λες και βεβαίως συμφωνούμε τουλάχιστον όσοι είμαστε εδώ. Ο συνοδηγός είναι ακριβώς το 50%, ίσως πολλές φορές και περισσότερο, γιατί δεν φτάνει μόνο το να οδηγείς γρήγορα. Εάν ο συνοδηγός δεν σε οδηγήσει στο σωστό δρόμο, δεν σε προετοιμάσει και κυρίως δεν σου δώσει την αίσθηση του αγώνα, κάτι που μόνο η εμπειρία μπορεί να το κάνει, είναι βέβαιο ότι θα οδηγείς όπως οδηγεί κανείς πιτσιρίκο στο ποδήλατο. Δεν θα ξέρεις δηλαδή ούτε πότε να στρίψεις, ούτε πότε να φρενάρεις, ούτε πότε θα πρέπει να πάρεις τη σωστή γωνία. Σωστά, ο συνοδηγός δεν είναι μόνο να διαβάζει, είναι να παρακολουθεί οπωσδήποτε και τον οδηγό την ώρα που οδηγεί και ή τυχόν να τον προλαβαίνει σε μια δεδομένη στιγμή που κάτι θα είναι αφηρημένος για ένα δέκατο του δευτερολέπτου, το οποίο μπορεί να είναι και μοιραίο. Και εκτός του ότι πρέπει να καθοδηγεί τον οδηγό, πρέπει και να τον έχει ανα πάσα στιγμή σε επιφυλακή για να μην ξεχαστεί και να έχει ο οδηγός έτσι όλη την ευχαίρεια να αφοσιώνεται αποκλειστικά και μόνο στην οδήγησή του και πουθενά αλλού. Μάλιστα. Γιώργο, εσένα πόσο σε βοήθησε ο συνοδηγός? Μπορώ να πω αρκετά, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό που είπε ο Κώστας προηγουμένως για το συνοδηγό, ότι παίζει μεγάλο ρόλο, είναι πολύ σοβαρό και παίζει πράγματι μεγάλο ρόλο όταν υπάρχει συμβίωση αρκετών ετών με τον οδηγό. Γιατί αν δεν υπάρχει αρκετή συμβίωση να στραγνωρίζει ένας με τον άλλον, έχουν κάνει πολλούς αγώνες, αυτό που λέει ο Κώστας δεν γίνεται ποτέ. Και δεν γίνεται συνήθως ποτέ, γίνει ποτέ στην Ελλάδα μέχρι τώρα να υπάρχει τέτοια τόσο μεγάλη διάρκεια οδηγού συνοδηγού. Εδώ βλέπουμε το νούμερο 8 που είναι ο Μπιαζόν με την Δέλτα. Η Λάντσια ήρθε πάλι φέτος ξεπερνώντας, τώρα είναι ο Χάζρι. Αλλά θα ήθελα να μείνω λίγο στη Λάντσια που ήρθε φέτος και θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό μετά την ατυχία που χτύπησε με το θάνατο του Τοϊβόν και του Κρέστο στον γύρο της Κορσικής. Το γεγονός ότι έφερε ένα καινούριο οδηγό, τον Έριξον, εδώ και τους δύο οδηγούς της, δηλαδή και τον Άλαν και τον Ζων, δείχνει ότι όχι μόνο ενδιαφέρεται για τη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά ενδιαφέρεται για την καλή εικόνα και κυρίως για τους οδηγούς. Να πούμε εδώ, κύριε Γλωσσότη, ότι οι θεατές στάθηκαν πειθαρχημένοι. Δεν θα πρέπει να αποκρύψουμε ότι είχαμε κι εμείς ένα ατύχημα που μας κόστησε μια νεκρή κοπέλα και ένα βαριά τραυματισμένο άτομο, το οποίο είμαστε καλά. Ακριβώς για να τονίσω ότι αυτό το δικό μας εδώ στο Ράλι Ακρόπολης ήταν ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν ήταν σαν τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς, Παύλο, και θα μου επιτρέψεις να ευχαριστήσω τους θεατές εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι φέτος και όλοι οι ξένοι οδηγοί έμειναν κατάπληκτοι με την πειθαρχία των οδηγών, των θεατών, ύστερα βεβαίως από την Πορτογαλία και την Ιταλία που έχουν τις πολύ άσχημες εμπειρίες. Γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να τους ευχαριστήσουμε. Βεβαίως, βοηθήσατε πάρα πολύ και εσείς και ο τύπος στο να διαφωτιστούν κατάλληλα οι θεατές. Συμφωνώ μαζί σου ότι το ατύχημα αυτό ήταν απλώς ένα τροχαίο ατύχημα, σαν και αυτά που γίνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα. Ήταν σε μια απλή διαδρομή και δεν είχε καμία σχέση πραγματικά με τον αγώνα. Και εδώ να μην μιλήσω καθόλου, για να απολαύσουμε το δείγμα του Στρατισίνου, το χαιρετισμό του Κώστα του Φερτάκη και το άψογο κοντρόλ στον άψογο συνδυασμό αυτοκινήτου, οδηγού και συνοδηγού. Πρέπει να πάει πειθαρχικό που θα περτάξει το χέρι. Αυτό είναι χαιρετισμό προς τους φιλάθλους, τους οποίους αγαπάμε τόσο πολύ, γιατί κάνουν τόσες πολλές ταλαιπωρίες για να έρθουν μαζί. Ναι, η δουλειά τα χέρια θα πρέπει να είναι στη σημείωση σου μάλλον. Ο κανονισμός δεν προβλέπει τα χέρια να είναι δεμένα. Εδώ είναι θαυμάσιες εικόνες, δείχνουν την προσπάθεια και δείχνουν και τη γνώση. Επιτρέψτε μου να το υπογραμμίσω αυτό. Αυτό που λέμε τέλειο πράγμα. Να το δούμε σε επανάληψη. Πολύ ωραία. Αυτό είναι σε αργό γύρισμα. Πολύ ωραία. Κώστα, το έχεις ξαναδεί αυτό? Δεν το έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά το βλέπω από την τηλεόραση. Και να δούμε επίσης και το αυτοκίνητο που κέρδισε το Group Α, γιατί από εδώ και πέρα το Group Α το θυμόμαστε κάθε τόσο. Είναι ο Rudy Stoll με το Audi Quattro, το νούμερο 35.
που έχει 300 ύπους, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι θα είναι, κύριε Γλωσσότη, τα αυτοκίνητα του Group Alpha. Περίπου. Δεν θα πρέπει να έχουν... Το ρωτάω αυτό γιατί πολλές συζητήσεις έχουν γίνει, έτσι δεν είναι. Ναι, ακριβώς. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια ανισότητα. Δεν είναι ένα απλό αυτοκίνητο που θα μπορούσε να φέρει ο καθένας χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στους αντιπάλους του. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει πάρει η ΦΙΖΑ, τουλάχιστον ξεκινώντας τον χρόνο, θα έχουμε μόνο τον Group Alpha και τον Group Nice στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Αυτό γιατί θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο? Για να τα αυτοκίνητα αυτά του Group Alpha είναι τα αυτοκίνητα τα οποία πωλούνται σε μαζική παραγωγή, είναι από 5.000 κομμάτια. Και οπωσδήποτε είναι αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν την υποδύναμη που έχουν τα αυτοκίνητα του Group B, βγαίνοντας 25 κομμάτια. Αυτό ακριβώς, ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό, είναι για να προστατεύσουμε τους οδηγούς και οπωσδήποτε να μειώσουμε και να μειωθούν και τα κόστα των αγώνων. Τι είπατε τώρα, τη μαγική λέξη. Ο Γιώργος ο Μουσκούς είναι λίγο αναστατωμένος. Πόσο κοστίζει, Γιώργο, ένα ράλι Ακρόπολης? Ένα ράλι Ακρόπολης για ιδιώτη πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο να ξεκινήσει κάτω μέσα. Και αυτό θα έπρεπε να βοηθήσουν οι σπόνσορες. Και σε αυτό θα έπρεπε να βοηθήσουν λίγο και οι δημοσιογράφοι. Προβάλλονται λίγο τους σπόνσορες. Χωρίς τους σπόνσορες δεν υπάρχει ιδιώτης. Είναι μάλιστα. Δηλαδή τελείως αβάσταχτο το βάρος. Μα και το γεγονός ότι δεν υπάρχει λευκό αυτοκίνητο τα λέει όλα. Έτσι δεν είναι? Κάθε σπόνσορας όμως που πληρώνει λεφτά θα θέλει να φανεί κάπου. Μα λίγο στην τηλεόραση, μα λίγο στις εφημερίδες, λίγο στα περιοδικά. Και εδώ είδαμε φωτογραφίες μετά το Ράλι Ακρόπολη σε πάρα πολλές εφημερίδες. Που έχουν βάλει φωτογραφίες του τάδε νικητή, του τάδε του Group Alpha κτλ. Και έχουν σβήσει όλες τις διαφημίσεις. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ συζητήσιμο σημείο. Όχι ότι το επικροτούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι η τηλεόραση εμφανίζει αυτή τη στιγμή και δίνει την ευκαιρία για περισσότερους του ενός λόγου. Όχι, δεν είναι μόνο οι sponsors, δεν είναι μόνο η αγάπη που έχουμε στο σπορ. Είναι το γεγονός ότι πιστεύουμε ότι προσφέρει σε αυτό που λέμε τεχνολογία. Οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή αγωνίζονται, έτσι δεν είναι, προσφέρουν σε ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο στο μέλλον του αυτοκινήτου, αλλά και στη χώρα, γιατί όπως και να το κάνουν, οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που θα φέρουν, που θα δουν πριν από όλους εμάς, από το παράθυρο που λέγονται αγώνες αυτοκινήτου, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπει η Ευρώπη και αυτή τη στιγμή. Την εξέλιξη. Την εξέλιξη του αυτοκινήτου. Την εξέλιξη του αυτοκινήτου. Ενός μέσου που όπως και αν το κάνουμε, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, με αυτό θα ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχει εφευρεθεί ένα δεύτερο πράγμα. Και εδώ βλέπουμε τον Μέλλα με την 037, που ήταν ο τρίτος καλύτερος Έλληνας. Πήγε πάρα πολύ σωστά, δεν συνάντησε εμπόδια, είχε μια τύχη και όλα πήγανε καλά. Και εδώ, να Γιώργο, εσύ με τον συνοδηγό σου και το αυτοκίνητο. Όχι, δεν είναι. Όχι, είναι ο Βαχάν. Ναι, ο Βαχάν Τερζιά. Εσείς είχατε τα λάστιχα, είχατε αλλάξει και τον πίσω άξονα ή κάνω λάθος? Ναι, τη δεύτερη, ακόμα πιο πίσω. Την πρώτη μέρα. Αυτό που δείχνετε εσείς είναι από τη δεύτερη, μέρα και έχω ακόμα περισσότερα προβλήματα. Όταν λες ακόμα περισσότερα, τι έγινε τη δεύτερη μέρα? Είχα διάφορες μικρές ατυχίες που αναγκάστηκα να καθυστερήσω και πέρασαν μπροστά μου αυτοκίνητα πολύ αργότερα από μένα και δεν μπορούσα να πάω όσο μπορούσα να πάω διότι είχα τις κόνες τους και ήμουν αναγκασμένο να τα προσπερνάω στην διαδρομή. Να χειροκροτήσουμε εδώ νομερά και τον Κύπριο οδηγό που σας βοήθησε να κατακτήσετε και το κύπελλο κατασκευαστού. Νομίζω ότι είναι τρίτη χρονιά ή τέταρτη. Ίσως η πέμπτη. Η πέμπτη. Πρέπει, θέλει να είναι ευστοχή. Και να σας δηλώσω ότι φέτος ήταν πιο αξιέπαινη προσπάθεια των Ελλήνων τεχνικών, διότι ήταν καθαρά και μόνο ελληνική επιτυχία χωρίς καμία βοήθεια από πουθενά. Και να ευχαριστήσω επίσης τους ανθρώπους των σερβις, οι οποίοι χωρίς την προσπάθεια αυτών δεν θα κάναμε τίποτα εμείς. Αυτό που λες Κώστα σας τιμάει και εσένα και τον Γιώργο και έρχεται ίσως στην πιο κατάλληλη
στιγμή να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι το μέσο, δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο. Είναι ο άνθρωπος. Αν μια ομάδα δεν δουλέψει σωστά, δεν είναι μόνο ο οδηγός. Και αν θέλεις, δεν είναι μόνο ο συνοδηγός. Αν η ομάδα δεν δουλέψει σωστά, σαν σύνολο, γιατί πολλοί το θεωρούν ατομικό το σπορ. Σου λέει όποιος έχει τα πιο πολλά λεφτά, όποιος έχει τα παίρνει το πιο ακριβό αυτοκίνητο και κερδίζει. Όχι. Αν δεν κερδίζει. Αυτό είναι απαράδεκτο, αν το πιστεύει ο κόσμος. Είναι αδύνατο να φτάσεις κάπου σε έναν τόσο μεγάλο αγώνα, εάν δεν έχεις τα σωστά σέρβις και τη σωστή εταιρεία πίσω σου. Δεν πας ούτε το 1 τρίτο της διαδρομής, εάν δεν το έχεις το σωστό σέρβις από πίσω σου. Και σε αυτό συγχαρητήρια στην εταιρεία με το τέλειο σέρβις. Και να δούμε, μάλιστα, να μείνουμε λίγο εδώ, να δούμε τον Γιώργο τον Μασκού και τον Μπαζάκα, τον συνοδηγό του, το οποίο τώρα δεν πει ακόμα με αυτό. Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω, είδαμε σε πολλές φωτογραφίες μαζί με τον πατέρα σου και τον γιο σου, ποιος αγωνία περισσότερο, ο πατέρας σου ή ο γιος σου? Μάλλον ο γιος μου. Τη φουρκέτα αυτή, με πόσα χιλιόμετρα περίπου υπολογίζει ότι είχατε εκεί? Να σου πω, Παύλο, δεν έχω κοιτάξει ποτέ τα χιλιόμετρα, αλλά είναι δεύτερη ταχύτητα, γύρω στα 60 πρέπει να είναι. Νομίζω 10-90 χιλιόμετρα. Εγώ δεν είναι τόσο πολύ. Πρέπει, πιστεύω. Αυτή η ειδική διαδρομή των 10 χιλιόμετρων της Ναυπάκτου, πώς είναι αγωνιστικός? Βλέπω ότι έχει καλό χώμα, αλλά έχει γρήγορες και απανοτές στροφές. Κάποιος είπες προηγουμένως είναι 10 χιλιόμετρα. Υπάρχει 1-2 χιλιόμετρα που είναι άβατος δρόμος και τα υπόλοιπα είναι βατός. Μάλιστα. Και βγάζεις την ο αλυτάκης του αγώνα, ο κύριος Γλωσσότης. Θα ήθελε πιο σκληρό το Ακρόπολης? Όχι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το Ακρόπολης όσο έχει. Και όταν λέμε σκληρό, Παύλο, θα έπρεπε λιγάκι να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Το σκληρό με το αγωνιστικό. Δεν θέλουμε να το κάνουμε σκληρό το ράλι Ακρόπολης, θέλουμε να το κάνουμε πιο αγωνιστικό. Και αυτό νομίζω ότι πετύχαμε φέτος, να γίνει πιο αγωνιστικό. Μάλιστα, να θυμίσω ότι το 82 έχω μερικά στοιχεία για να δούμε πόσο σκληρό είναι και τι είναι αυτό που λέμε σκληρό. Ενώ βλέπουμε και τον Τζίγκερ με τον Κώστα Στεφανή. Να μείνουμε λίγο, παρακαλώ, κύριε Πισίμ, σε αυτή την προσπάθεια, την ελληνική προσπάθεια. Την ώρα αυτή, στην ειδική της Ναυπάκτου και την δεύτερη μέρα, αλλά και την τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Τζίγκερ και ο Στεφανής προσπάθησαν για να πάρουν από τον Γιώργο τον Μασκού, ενώ ο Στρατσίνο έχει φύγει μπροστά, προσπάθησαν να πάρουν την δεύτερη καλύτερη θέση στους Έλληνες. Είχαν και αυτοί απανωτές ατυχίες, και έλεγα τα στοιχεία του Ακρόπολης. Το 82 ξεκίνησαν 136 και τερμάτισαν 32, 120 το 83 και τερμάτισαν 36, το 84 117 αυτοκίνητα ξεκίνησαν και 36 τερμάτισαν, το 85 110 ξεκίνησαν και 45 τερμάτισαν. Και φέτος ξεκίνησαν 102 αυτοκίνητα και τερμάτισαν 34. Παύλο, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι η στατιστική αυτή είναι πολύ σωστή, αλλά εάν ο ίδιος αγώνας γινόταν πριν μερικά χρόνια, θα τερματίζαν 15. Η αλήθεια είναι ότι τα αυτοκίνητα πριν ξεκινήσουν τώρα είναι πολύ πιο καλά προετοιμασμένα και είναι πολύ πιο σωστά τα σερμασία στα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ τα συνεργεία, βλέπουμε τους ανθρώπους, βλέπουμε ότι πια ο ερασιτέχνης δεν έχει ελπίδες. Όλο και πιο επαγγελματικό γίνεται, όλο πιο επαγγελματική γίνεται η εμπλοκή με τους αγώνες, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς, ασφαλώς. Δυστυχώς ο ερασιτέχνης εκείνος ο οποίος ξεκίνησε κάποτε το Ράλι Ακρόπολης με δύο λάστιχα απάνω στη σχάρα του αυτοκινήτου και δύο φίλους να του κάνουν κάποιο σέρβις κάπου, αν χρειαστεί να δώσουν λίγο βενζίνη, αυτός ο καιρός έχει περάσει δυστυχώς. Όλοι είναι σχεδόν οι επαγγελματίες, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν για ένα ράλι Ακρόπολης. Και μην ξεχνάμε εξάλλου, το ράλι Ακρόπολης είναι ένας αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Ναι, αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Να, αυτά που λέγαμε όλα έχουν αποτυπωθεί στις εικόνες και είναι ευκαιρία να υπογραμμίσουμε ακριβώς αυτή την προσπάθεια, την συλλογική προσπάθεια. Κοιτάξτε, μια ομάδα
τι λάστιχα έχει, τι χρησιμοποιεί για τα δύο ή τρία αυτοκίνητα που έχει. Κοιτάξτε πόσο καλοβαλμένα και καλό προσεγμένα και συντηρημένα είναι τα πάντα. Πρέπει να είναι στη θέση τους, γιατί όταν ο άλλος παίζει με τα δευτερόλεπτα και πολλές φορές με κίνδυνο της ζωής του.